Στάση ευθύνης απέναντι στα εθνικά συμφέροντα δείχνουν τα πολιτικά κόμματα της χώρας την ώρα που η κυβέρνηση δίνει τη δική της μάχη για να καταπέσει η παράνομη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής, όπου και θα ζητήσει την ξεκάθαρη καταδίκη της Άγκυρας από τους Ευρωπαίους ηγέτες και τη στήριξη των ελληνικών θέσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή έχει τονίσει πως θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αν λοιπόν μένεις στο ίδιο σημείο και αυτός εξοπλίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, τότε στο συνολικό ισοζύγιο μένεις πίσω. Γι' αυτό είναι μια συνθήκη και μια κατάσταση η οποία νομίζω πλέον γίνεται αντιληπτή από όλους και από την κοινωνία. Η αντιπολίτευση ζήτησε από την κυβέρνηση την άσκηση πίεσης στους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας. Ειδικότερα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εγώ δεν θα κάνω αυτά που έκανε ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ασφαλώς και θα σας ασκήσουμε κριτική. Ασφαλώς και θα επισημάνουμε τις αστοχίες, τις αρρυθμίες, τις αντιφάσεις. Είναι υποχρέωση, θα έλεγα, πατριωτικό μας καθήκον να το πράξουμε. Επιβάλλεται να υπάρξουν καθαρές εθνικές γραμμές που θα στηρίζονται αλλά και θα εμπεδώνουν την αναγκαία εθνική ομοψυχία. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά υποχώρηση σε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Όποια διαπραγμάτευση, συμφωνία και διευθέτηση με την Τουρκία πρέπει να γίνει στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ξεκάθαρη στάση υπέρ της Ελλάδας έχουν πάρει Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική τους, κράτησαν τη στάση Πόντιου Πιλάτου. Regarding the Secretariat's views, the Secretariat doesn't take a position or provide comments in relation to matters concerning the sovereignty, sovereign rights or and jurisdiction of member states over their maritime spaces. However, in certain areas, such as enclosed or semi-enclosed seas, particular attention needs to be paid to the interests of third parties. Στην Αθήνα βρίσκεται και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Λιβύης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασιούλα. Να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο της Λιβύης από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τη συμφωνία με την Τουρκία.